Τι να κάνουμε, να τον απολύσουμε. Συγγνώμη, μήπως θέλετε να διευθύνετε εσείς το ξενοδοχείο μας, κύριε Αστούλη? Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, άμα θέλετε να το διευθύνετε. Εμπρός λοιπόν, σηκωθείτε, έχετε τόσες δουλειές να κάνετε. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Σκάστε λοιπόν. Μου είπατε να σκάσω. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Όχι. Σε μένα είπε να σκάσω. Σε σένα. Ναι, καλά, σε πίστεψα. Σε μένα το είπε. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Όχι, κύριε Ναστούλη. Κοίταζα εσάς, αλλά μίλαγα στην Έλενα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά είμαι αλήθωρος. Το ένα μάτι χάνει λίγο το από εδώ. Κοιτάζω δηλαδή εσάς, αλλά μιλάω στην Έλενα. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Καταλάβατε, κύριε Ναστούλη. Έτσι δεν είναι, Έλενα? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Όλα πέντε. Γι' αυτό σας λέω, δεν το πας εσάς. Έτσι δεν είναι, Έλενα? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είδατε, κύριε Ναστούλη, πόσο εύκολα μπορεί να μπερδευτεί κανείς? Ναι, είδα. Γι' αυτό λοιπόν, πιείτε το κρασί σας και τσιμουδιά, τσιμουδιά! Μάλιστα. Είστε εδώ για δουλειά, έτσι δεν είναι? Ναι. Μάλιστα. Πάντως εσείς δεν έχετε πρόβλημα με το κρασί, ε? Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε? Ναι, δεν έχουμε. Έχω έρθει εδώ για δουλειά με άλλους δύο συναδέλφους, τους οποίους περιμένω και από στιγμή σε στιγμή. Γι' αυτό σας λέω δεν έχουμε πρόβλημα με το κρασί. Και οι τρεις μας. Ωραία. Και οι τρεις σας. Ορίστε. Και οι τρεις σας. Ναι, έχουν έρθει εδώ στην πόλη, οι τρεις από εμάς. Απλά οι άλλοι δύο δεν μένουν εδώ. Μένουν σε άλλο ξενοδοχείο, καταλάβατε. Πάντως εδώ όλα εντάξει, ε. Ναι. Θέλω να πω τα πράγματα γενικά. Το κρασί είναι όντως καλό, ναι. Και δεν μου λέτε η σαλάτα καλή? Καλή. Καλή. Ωραία. Καλή. Το παστίτσιο πώς σας φάνηκε? Δεν το δοκίμασα ακόμα. Α, κακός και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Καλά, μυρίζει υπέροχα. Μα τι θα γίνει τέλος πάντων? Έχω ζητήσει ένα ψαρονέφρι εδώ και τόση ώρα και ακόμα να έρθει. Θα έρθει, κύριε, μη φωνάζετε, θα έρθει. Τι να μη φωνάζω, είναι εξυπηρέτηση αυτή. Κάντε ωραίες πλάκες που κάνει ο κύριος Ναστούλης, ε. Μα τι πλάκες, κύριε? Τι μία θέλετε να μου φέρετε ψαρόσπα χωρίς ψάρι μέσα? Κρασάκι δεν είναι και το κρασάκι. Ωραία. Σιγά το κρασί. Αφού τα βρίσκει ο άτιμος. Το ξύρι θες να πεις. Μη φωνάζετε και, ήρθε και το ψαρονέφρι. Τώρα που ήρθε, φά το μόνος σου. Αυτό ήταν το καλύτερο. Μα τι λέτε, κύριε? Μη φωνάζετε και... Βοήθεια! Κάτι άλλο που θέλετε να κάνουμε για εσάς, κύριε? Δύστε, δεν μπορώ να με πέσω. Εμπούλωσε το τότε. Δεν μπορώ να σκάσω. Αυτό σου λέω κι εγώ τόση ώρα να σκάσεις, αλλά εσύ. Παρπαγιάννη, το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι. Ωραία. Στραβοκατάβιε. Ωραία, λιποθύμησε. Λιποθύμησε. Παρπαγιάννη, πιάστε με από εκεί. Γεια σας, γεια σας. Τι συνέβη πάλι, Μάρκο? Λιποθύμησε. Λιποθύμησε. Ναι, του έκατσε ένα αγκάθι από το κρέας στο λαιμό. Μάρκο, το κρέας δεν έχει αγκάθι. Ήτανε ψαρονέφρι. Τι έκανες πάλι, Μάρκο? Τίποτα, μαμά. Μόνος του πνίγηκε. Ο Θεέ μου, πρέπει να καλέσουμε αστεροφόρο. Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορώ να το συνεφέρω και μόνος μου. Τι λες, Μάρκο, πρέπει να καλέσουμε αστεροφόρο. Όχι, σου λέω, μαμά, δεν χρειάζεται. Μπορώ να το συνεφέρω και μόνος μου. Κοίτα. Άσε καλύτερα να καλέσουμε ασθενοφόρο. Παρπαγιάννη. Α,
Συγγνώμη που σας άφησα έτσι ξαφνικά. Εντάξει, απολαύσατε το φαγητό σας. Ναι, ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Είδατε τι έπαθε ο κύριος, έτσι ξαφνικά στραβοκατάπηγε. Να. Εντάξει, συνήλθατε. Ωραία. Καλά, πώς έγινε αυτό στα καλά του καθουμένου. Θέλετε να πάμε καλύτερα μέσα να το συζητήσουμε? Όχι, προτιμώ να μείνουμε εδώ και να το συζητήσουμε. Ωραία, εγώ νομίζω το κρεατάκι σας... Είχατε ζητήσει ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Μπορώ να έχω και έναν κατάλογο? Αμέσως. Ορίστε. Κοιτάξτε, βρήκα. Ξέρετε πόσες μέρες το ψάχνα. Δεν είμαι βίος άνθρωπος, κύριε Μάρκουλη. Το βλέπω, το βλέπω. Αλλά όταν με προσβάλλουν και μετά μου επιτίθενται, προτιμώ να καθαρίζω μόνος μου παρά να φωνάξω την αστυνομία. Κι εγώ. Τι κι εσείς? Καθαρίζω μόνος μου. Μας έφυγε η καθαρίστρια και... Αφήστε τα αστεία, κύριε Μάρκουλη. Νομίζω έγινα κατανοητός. Απολύτως. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι υπηκός απαράδεκτο. Και ότι εσείς είστε ένας πολύ αυτάδης, αγενής και ανάγωγος, κύριε Μάρκουλη. Τι λόγια είναι αυτά, κύριε Ναστούλη? Με κάνετε και κοκκινίζω. Λοιπόν, εγώ πάω να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Και δεν νομίζω να τολμήσετε να μου κάνετε το λογαριασμό. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αλλά ο κύριος είναι τακτικός πελάτης μας. Έρχεται συνέχεια, το του αρέσει, το θεωρεί δεύτερο σπίτι του. Και κάθε φορά που έρχεται έχουμε αυτό το μικρό... Δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά φαίνεται να του αρέσει. Σοβαρά? Ναι. Ο κίνδυνος βέβαια είναι να τον δει κάποιος και να νομίζει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την εξυπηρέτησή μας ή ότι το ξύλο είναι αληθινό και να το διαδώσει εδώ και εκεί. Εσείς όμως δεν θα κάνετε πουθενά αναφορά για όλο αυτό που είδατε, έτσι δεν είναι? Λέγαμε να σας κάνουμε το τραπέζι σήμερα το βράδυ, θέλετε? Τι? Λέγαμε με τη μαμά να σας κάνουμε το τραπέζι σήμερα το βράδυ, θέλετε?